είμαστε εξαθλιωμένοι και καταλαβαίνετε, κάναμε μια συγκέντρωση εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί ναι, μεν τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας τόσο της Νοτιού Ελλάδας όσο και της Βόρεια Ελλάδας είναι κοινά, αλλά υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα και πρέπει αυτές και να τις μεταφέρουμε περισσότερο, γιατί δεν τις ξέρουμε, όπως και κάποια προβλήματα τα οποία άκουσα από κάποια μέλη, τα οποία και εγώ που είμαι Θεσσαλονικιός δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή, μιλήσανε πρόεδροι του Υπουργείου και τα εργοστάσια Ζάχαρης, τόσο το Σερό, τόσο της Αλεξανδρικής του Εύρου, που καταλαβαίνετε ότι ανεβάζουν με το κλείσιμο αμέσως του ποσοστό. Αν ήλιας αυτό δεν το γνώριζα, το έμαθα σήμερα. Τώρα για τη μεταποίηση έχει σοβαρό πρόβλημα, αυτό το ήξερα από εδώ και ο Υπουργείος της Αλεξανδρικής, αλλά υπόθηκε και πάρους πρόεδρους. Θα ήθελα να πω γενικότητες από αυτά που άκουσα και να συμπληρώσουν οι υπόλοιποι και ο κ. Γεωργιάδης από τη Δράμα και ο κ. Τσότσος και ο κ. Χατζηστοπούλου από αυτά τα οποία εξέχασα μιλήσαμε για τα προβλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Έχουμε πολλές διαγραφές στο τηλεφώνο, θα εκπληκτεί. Και αν δούμε τις διαγραφές και τις εγγραφές τα τελευταία τρία χρόνια, θα δούμε ότι έχουν διαγραφεί περίπου 50.000 από επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύανε 10 χρόνια, 15, 5, με αποτέλεσμα να έχουν 3, 4, 5 έως 50 υπαλλήλους. Και ανοίξανε, γιατί υπάρχουν και εγγραφές, εταιρείες οι οποίες ανοίξαν για πρώτη φορά οι μαγαζιά υγειονομικού διαβέρνηση, τα οποία έχουν 1-2 υπαλλήλους. Άρα καταλαβαίνετε ότι το σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε από το κλείσιμο της επιχειρήσης των επιχειρήσεων είναι το ποσοστό ανεργίας. 50.000 επιχειρήσεις από έναν εργαζόμενο να είχαν είναι 50.000 παιδιά τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά στην ανεργία. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και δεν γράψαμε και δεν είπαμε για τις εταιρείες και τα εργοστάσια τα οποία φύγανε σε γειτονικές χώρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε τη βιοτεχνία και διάφορα άλλα εργοστάσια τα οποία μεταφερθήκαν στη Βουλγαρία για το λοφοδορικό κόστο, για το κόστο του προσωπικού, που και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ακούσαμε εδώ πέρα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε άλλο να τα ανεχτούμε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, θα το αποφασίσουμε μετά, θα αποφασίσουμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να κλείσουμε τα επιχειρήματα. Γιατί η υπολειτουργικότητα των επιχειρήσεων είναι αρκετά μεγάλη, έχουν υποστεί πάρα πολλά.